Καμπανάκι κινδύνου έκρουσαν σήμερα τα μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου, τόσο στο Δήμαρχο Γιάννη Κουράκη, όσο και στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη στατική επάρκεια των παλαιών σχολικών κτηρίων του Ηρακλείου. Οι οικοδόμοι που μαζί με την Ένωση Γονέων είχαν οργανώσει ειδική εκδήλωση για την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών παρέδωσαν στον Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα τη λίστα με τα 19 προβληματικά σχολεία του Δήμου και τα οποία πιθανά στο μέλλον, σε περίπτωση σεισμού, να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα. Αυτό που επισημέναμε και δώσαμε σήμερα τα στοιχεία είναι ποια σχολεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και πρέπει είναι 19 κτίρια, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 2.500 μαθητές. Άλλα μικρότερα προβλήματα, άλλα μεγαλύτερα. Το ζήτημα είναι πως εμείς, σαν Συνδικάτο Οικοδόμων, γιατί και τα δικά μας παιδιά στεγάζονται σε αυτά τα σχολεία, το ζήτημα είναι πως θα επισκευαστούν, θα είναι σίγουρα και ασφαλές. Κρατάμε τα στοιχεία της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που λένε ότι 500.000 ευρώ απαιτούνται για τους ελέγχους αντισεισμικής θωράκισης στα σχολεία της πόλης. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ άμεσες επισκευές και συντηρήσεις. Ένα συνολικό κόστος κατασκευής νέων σχολικών μονάδων για να αποτρέψουμε κινδύνους αλλά και για να εξασφαλίσουμε τα νέα δεδομένα από την πληθυσμιακή έκρηξη στο Δήμο Ηρακλείου, 157 εκατομμύρια. Η Δημοτική Αρχή έχει ευθύνη γι' αυτό. Εμείς καταθέσαμε πριν από λίγο τις ευθύνες που έχει η Δημοτική Αρχή. Αυτό που τονίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να δοθούν χρήματα από την πολιτεία για τη θωράκιση των σχολικών μονάδων, αλλά και για άλλα δημόσια κτίρια. Αυτό που καλούμε εμείς σαν Συνδικάτο Οικοδόμων, καλούμε όλους τους συναδέλφους, κύρια, να παλέψουμε για έργα που θα βοηθάνε στην ανάπτυξη και τις λαϊκές ανάγκες. Είναι βασικό σήμερα το 2014 σε ένα νομό Ηρακλείου που έχει πάρα πολλά αυθαίρετα, πάρα πολλά δημόσια κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί για τη στατική τους επάρκεια, να προχωρήσει και να ανοίξει η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές αρχές, να δώσουν χρήματα ώστε να ανοίξει εκεί που είναι ένα σοβαρό τομέας που πρέπει να απασχολήσει όλους τους εργαζόμενους, όλα τα λαϊκά στρώματα, όλο το λαό. Να τονίσω ότι είναι σε πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, γι' αυτό και πέρα από τους σπόρους που έρχονται για τα σχολεία, ενισχύουμε με είδους σπόρους, γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετοί. Και θα εκπονήσουμε και σε συνεργασία με τις μελέτες που υπάρχουν από την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τα σχολεία. Θα δούμε ποια σχολεία χρήζουν άμεσου ελέγχου. Αγκαθή πάντως, ώστε να μπορέσει ο Δήμος Ηρακλείου να εντάξει τη συντήρηση των παλαιών σχολείων σε κοινοτικά προγράμματα, αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για κατασκευές χωρίς αδειοδότηση. Είναι σχολεία του 50, να το ξέρετε, όπου δεν υπάρχουν καν ούτε άδειες οικοδομής. Και ενώ σε πολλά θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε σε πρόγραμμα, λειτουργεί ανασταλτικά και δεν μπορούμε να τα εντάξουμε γιατί δεν υπάρχουν άδειες οικοδομές.